Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Γεια σας, τι μου κάνετε, τι μου κάνετε. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Βιργινία Δικαιούλια, σήμερα ξανά μαζί σας, μία με δύο, εδώ στο Mad TV, στο Fit Me Up. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου, δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, γιατί, παιδιά, πλησιάζει και έρχεται το Mad Walk 2022 by Serkova, The Fashion Music Project, και δεν μπορώ να περιμένω, πραγματικά σας το λέω, και δεν καταλαβαίνετε, μέσα μου απλά περιμένω να περάσει ο χρόνος πιο γρήγορα για να φτάσει η ημερομηνία αυτή, 13 Δεκεμβρίου, στο Taekwondo και να συναντηθούν σχεδιαστές, τραγουδιστές, μοντέλα, όλοι εκεί πέρα, σε ένα μοναδικό event που συναντιέται η μουσική με τη μόδα και γίνεται αυτή η πανδεσία, τέλος πάντων, χρωμάτων, μουσικής και όλων αυτών των υπέροχων πραγμάτων, και πρέπει να είστε εκεί. Παρουσιάζει η Μαριέτα Χρούσαλα και θα το δούμε και στο Mega TV, τηλεοπτικά. Οπότε, να είστε όλοι εκεί, θα είμαστε κι εμείς και ανυπομονούμε πώς και πώς. Και πάμε τώρα στα δικά μας, στα υπέροχα δικά μας. Αρχικά, κάντε μας ένα follow στα social του Mad TV, Facebook, Instagram, Twitter και TikTok. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, σίγουρα θα ξέχασα, αλλά έχουμε και πολλά social. Κάντε μας τέλος πάντων ένα follow και φυσικά και στα προσωπικά μου, Βιργινία Κατοπαύλα Δικαιούλια, για να μην χάνετε λεπτό από όσα συμβαίνουν εδώ πέρα. Και πάμε στα υπόλοιπα δικά μας, που σήμερα θα αναλύσουμε ένα είδος προπόνησης, ένα πολύ ιδιαίτερο είδος προπόνησης, που όμως δεν θα μπορούσα να αναλύσω μόνη μου. Μιλάω για το Animal Movement και σήμερα έχω τον ειδικό των ειδικών, τον έναν και μοναδικό, τον φίλο μου, έλα μέσα, τον Πάνο του Θεοδόρου! Και σου ήρθα και με μπάλα του βόλεϊ. Και μου ήρθες και με μπάλα, τι, θες να παίξουμε βόλεϊ? Τι κάνεις, Αστέρι μου? Τι κάνεις, καλά. Παιδιά, είναι Αστέρι. Είναι Αστέρι και θα μας πει τα πάντα για το Animal Movement. Αυτό είναι δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, μου είχε λείψει να πιάσω μία μπάλα βόλεϊ που πιάνω καθημερινά. Λοιπόν, για κάτσε να τα πούμε, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε. Πάνω μου. Animal Movement. Yes. Γιατί Animal Movement? Γιατί να ξεκινήσει κάποιος Animal Movement? Καταρχήν, ο όρος είναι λίγο παρεξηγημένος, γιατί όσοι ακούνε Animal Movement νομίζω ότι κάνουμε τα ζώα, έτσι. Εντάξει, Animal Movement σημαίνει, είναι ένα κίνημα το οποίο σημαίνει μια φυσική δραστηριότητα. Ουσιαστικά γυρνάει την άσκηση πίσω στις ρίζες μας, πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος να γυμνάζεται ή πώς γεννιέται ένα μωρό από το μπουσούλιμά του. Οπότε ξεκινάει από αρχαιοτά τον χρόνο, να το πω. Δεν είναι ότι ιδρύσαμε εμείς τις συγκεκριμένες κινήσεις. Απλά εμείς το κάναμε ένα πρόγραμμα άσκησης για να φέρουμε την άσκηση όσο πιο κοντά στη βιολογία του ανθρώπου, να το πω έτσι. Γιατί καλώς ή κακώς, το κομμάτι του γυμναστηρίου βοηθάει, okay, είναι ένας τρόπος άσκησης, αλλά κατατάσσεται πιο πολύ στο καλοπιστικό παρά στο κομμάτι της φυσικής δραστηριότητας. Για σένα, πώς μπήκε το Animal Movement στη ζωή σου, πώς το ξεκίνησες όλο αυτό? Εγώ, σαν χρόνια επαγγελματίας στον τομέα της άσκησης και επαγγελματίας αθλητής, μετά από ένα ταξίδι που είχα κάνει στο εξωτερικό, το 2012, είδα ότι η φιλοσοφία εκεί πέρα ήταν ότι η άσκηση θα γίνει σιγά-σιγά όπως η παιδική χαρά. Τελείως ελευθερία κινήσεων, δεν θα χρησιμοποιούμε όργανα, θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το σωματικό μας βάρος, γιατί για να δούμε τις δεξιότητες που έχει το σωματικό μας βάρος, πρέπει να μπορέσουμε το σωματικό μας βάρος να δούμε πού μπορούμε να φτάσει. Να μην το περιορίζουμε, να υπάρχει δηλαδή ελευθερία κίνησης. Αυτή ήταν η φιλοσοφία μας. Οπότε, όταν συναναστρεφόμασταν με ανθρώπους από πολεμικές τέχνες, από γιόγκα, από αθλητισμό, προσπαθούσαμε να δούμε τι λείπει πραγματικά, να δώσουμε σε αυτό μια άσκηση να γίνει λίγο πιο ολοκληρωμένη. Οπότε, το Animal Movement έχει τα δικά του στοιχεία, τα ζώα, τη φυσική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί, αλλά δανείζεται, να το πω έτσι, και από άλλες μορφές άσκησης, το οποίο πλαισιώνουν και το κάνουν αυτό το πρόγραμμα που έχει γίνει ως σήμερα. Okay. Είναι μια γυμναστική που μπορεί να κάνει ο καθένας ή χρειάζεται να έχεις
ένα, ας πούμε, ιστορικό, ένα μικρό υπόβαθρο, κάτι, και δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί να ξεκινήσει να το κάνει οποιοδήποτε, αρκεί να έχει μία βάση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας ή κάποιος που έχει μυοσκελετικά προβλήματα θα χρησιμοποιήσει αυτή την κίνηση, την κινησιολογία, να το πω έτσι, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τα μυοσκελετικά του προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι θα το δούμε σαν αυτά που βλέπουμε που κάνω εγώ ή κάποια άλλη στο βίντεο. Απλά βλέπουμε την εξέλιξη ενός προγράμματος που μπορεί να φτάσει. Και θέλω να συμπληρώσω ότι κάποιες κινήσεις που κάποιος δεν μπορεί να τις κάνει είναι ότι δεν τις έχει κάνει ποτέ στη ζωή του. Αυτό σημαίνει με οποιαδήποτε άσκηση μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Οπότε εμείς θέλουμε να τον ξαναεκπαιδεύσουμε στον άνθρωπο, να τον γυρίσουμε πίσω στις ρίζες, να δούμε ποιες είναι οι ρίζες του, για να τον κάνουμε στη συνέχεια πιο υγιή άνθρωπο, το παιδάκι να γίνει υγιέστατο αργότερα και εμείς να θυμηθούμε λίγο, ρε παιδί μου, να μάθουμε να ελέγχουμε το σώμα μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Δεν είναι πάντα να δούμε το πόσο καλό σώμα έχει ένας. Αυτό είναι δευτερεύον. Θα έρθει με τη δουλειά. Και πάνω σε αυτό το ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, είδος γυμναστικής, θα ήθελες να μου πεις, μου είπες ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη. Θέλω να μου πεις τρία βασικά, δηλαδή ένα, δύο, τρία, που θα δώσουν έτσι το ερέθισμα σε κάποιον που μπορεί να μας βλέπει τώρα να ξεκινήσει αυτό το είδος γυμναστικής. Σίγουρα βελτιώνει την κινητικότητα των αρθρώσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καθιστική ζωή που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι, που είναι το α και το ω. Αυτό που υποστηρίζω και λέω είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε οι πιο ευλίγιστοι, να τεντώνουμε τα πόδια μας, απλά να έχουμε καλό έλεγχο και καλή κίνηση και κινητικότητα στις αρθρώσεις μας, να είναι πιο ευέλικτες. Επίσης βελτιώνει το συντονισμό κινήσεων. Ιδιαίτερα σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει και ξεπερνάει κάποια ηλικία, το πρώτο πράγμα που κάνει τι είναι, το συντονισμό του και τα αντανακλαστικά του. Οπότε είναι μια μέθοδος άσκησης που το βοηθάει πάρα πολύ αυτό και κτίζει χωρίς επιπρόσθετο βάρος και τη δύναμη και την αντοχή και την ευληγησία. Γενικά ένα σύστημα που βελτιώνει όλα τα ωφέλη που χρειάζεται ένα ανθρώπινο σώμα για να είναι υγιέστατο. Καλά, εγώ σαν αθλήτρια θα συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά που είπε ο Πάνος μπορούν να βοηθήσουν και στην πρόληψη των τραυματισμών φυσικά. 100%. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όποιον ασχολείται με τον αθλητισμό. Μα μπορούμε να πούμε ότι κάποιες κινήσεις που κάνουμε στην καθημερινότητά μας είναι απαγορευμένες, αλλά ουσιαστικά δεν θα πρέπει να είναι απαγορευμένες, γιατί το ανθρώπινο σώμα δεν έχει φτιαχτεί για να κάνει μια περιορισμένη κίνηση. Απλά όταν πάμε χωρίς υπόβαθρο να βάλουμε κάποιον να κάνει μια τέτοια κίνηση, θα δημιουργήσουμε πρόβλημα. Αν το πάμε σταδιακά, θα ωφεληθεί από τη μορφή άσκησης, ανεξαρτήτως τι background έχει. Μπορεί να είναι απλώς ασκούμενος, μπορεί να ασχολείται όπως εσύ με το βόλεϊ, με το ποδόσφαιρο. Προσαρμόζεται αυτό απάνω για να μπορέσει άλλος να πάρει αυτό που χρειάζεται. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σε break, αλλά πριν πάμε σε break, θέλω να κάνουμε έτσι ένα challenge. Challenge για μένα δηλαδή, ναι, γιατί μου αρέσει. Θέλω να μου δείξεις μια κίνηση. Animal movements, που θα μπορώ να κάνω. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Θα δείξω μία. Μη σκοτωθώ. Όχι. Θα δείξω κάτι πάρα πολύ απλό. Ωραία. Το οποίο μιμείται το ανάποδο από ό,τι κάνει ο άνθρωπος στην καθημερινότητα. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε. Καθόμαστε σε μια καρέκλα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι τα ισχύα μας αρχίζουν τα βραχαίνουμε, έχουν πρόβλημα. Okay. Έχουμε κύφωση επειδή είμαστε όλη τη μέρα στον υπολογιστή. Τι κάνουμε εμείς. Χρησιμοποιούμε τα καβούρια που λέμε. Τα καβούρια τι είναι. Είναι ο άνθρωπος, άμα έρθει, να κάτσει ανάποδα. Δηλαδή, να κάτσε εδώ. Κάτσε μου εδώ. Εδώ. Ωραία, κάθομαι. Πολύ ωραία. Κάθεσε εδώ. Σωστά. Ωραία, ναι. Άμα βάλεις το χέρι σου μέσα, εδώ, ναι, και προσπαθήσεις να σμπρώξεις με τις φτέρνες ψηλά και τους γλουτούς σου να σηκώσεις, να σηκώσεις, τη λεκάνη, να σηκώσεις, να σηκώσεις, να σηκώσεις, να σηκώσεις, κι άλλο, 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 ναι, να ανοίξεις όλο το σώμα σου εκεί. Ωραία. Να μείνεις 3, 4, 5 δευτερόλεπτα, να ξαναεπιστρέψεις και να το ξανακάνεις. Oh, δηλαδή, παιδιά, να νιώσεις σιγά σιγά ότι τα ισχύ... Είναι δύσκολο και ανοίγεις. Πάμε μία ακόμα. Δηλαδή βλέπεις ότι όλη η πλάτη σου ανοίγει, οι γλουτοί σου δουλεύουν, και οι καμπτήρες όμως σου. Έτσι, μπράβο. Παιδιά. Κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πω, απλό αλλά αποτελεσματικό. Μισό λεπτό να συνέλθω τώρα. Πάμε σε αυτό το break που λέγαμε και επιστρέφουμε για να πούμε και τα υπόλοιπα. Έτσι. Έχουμε πολλά ακόμα. Πανούλης μου. Γεια σας, γεια σας και πάλι. Είμαστε εδώ ξανά με τον Πάνο του Θοδώρου που μας μαθαίνει σήμερα και μας δείχνει πολύ ωραία πραγματάκια. Και αν και σήμερα, αν και συνήθως σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής λέμε διατροφικά διάφορα, θα τα πούμε και αυτά. Αλλά μιας και έχουμε τον ειδικό εδώ πέρα, το φίλο μας, τον Πάνο του Θοδώρου. Το θηρίο θα μας τι.
Το θηροειδομαστή, μπράβο, πολύ ωραίος χαρακτηρισμός, ταιριάζει κιόλας. Θα πάμε να δούμε και κάποια άλλα ζώα που υπάρχουν στο Animal Movement. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν, θα μας τα δείχνεις και εγώ από πίσω, σαν μαθήτρια, θα προσπαθώ είπα, δεν είπα ότι θα τα κάνω, να τα κάνω. Και πρώτο θέλω να μας δείξεις τον πίθηκο. Oh yes. Ναι, έτοιμος. Συγχωνόμαστε. Λοιπόν, να μην το παρεξηγήσουμε ότι ο πίθηκος τώρα θα γυρνάμε μέσα στην αίθουσα. Απλά, ο πίθηκος ουσιαστικά, αν πάμε λίγο back to root να το πω έτσι, θα πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί να κάτσει ένα deep squat, ένα βαθύ κάθισμα. Ωραία. Δηλαδή, ουσιαστικά, πάμε να το βλέπουμε. Θα πρέπει να κάτσει εδώ. Ωραία. Εδώ. Κάτσε μου εδώ. Μπορείς να κάτσεις εδώ. Ναι, ωραία. Μπορώ. Μ' αρέσει εντωμεταξύ. Φυσιολογικά, όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να κάτσουν άνετα εδώ. Ωραία. Άλλοι έχουν κάποια θέματα κινητικότητας, τα βελτιώνουμε και πάμε μια χαρά. Okay. Και από εδώ τι κάνεις. Από εδώ τι κάνουμε. Κάνουμε μια πολύ ωραία άσκηση κινητικότητας. Φέρνουμε τα χέρια μας μπροστά τελείως, να ανοίξει τελείως η πλάτη μας. Ναι. Λίγο πιο πρέπει να είναι ίσια η πλάτη. Ναι. Λίγο εδώ. Δεν ισχύουμε τίποτα. Ωραία. Και καθώς θα αρχίσουμε να σηκωνόμαστε εδώ, θα μεταφέρουμε το βάρος στις μύτες των ποδιών και θέλω τα χέρια σου να ανοίξουν, να ανοίξουν τελείως εδώ. Να βλέπεις τη σπονδυλική σου στήλη να κάνει μια πολύ ωραία καμάρα να ανοίξει. Μην μου πέσεις! Εκεί. Πολύ και, και ψηλά οι φτέρνες. Και ψηλά οι φτέρνες, μου φεύγει το παπούτσι. Τώρα θα ξανακλείσεις πάλι και θα έρθεις μπροστά. Τέλεια. Τέλεια. Και θα μου το κάνεις άλλες 2-3 φορές. Πάμε, ανοίγουμε. Πολύ ωραία. Εδώ έτσι. Ωραία. Και θα ξανακλείσουμε πάλι έτσι. Θέλει και ισορροπία, ε. Ναι, ή άντε πάμε για άλλη μια φορά. Ανοίγουμε. Παπ. Oh. Και θα ξεκουραστείς. Σίγουρα. Δεν θα ξεκουραστώ. Στατική θέση τελείως, έτσι. Τελείως. Στατική. Και όμως, παιδιά, αποτελεσματικότατη. Ο πίθηκος έχει την ιδιαιτερότητα. Μπορεί να πηγαίνει να μετακινείται και μπροστά και πίσω. Δεν είναι, νομίζω, ακόμα ώρα. Ναι, παιδιά, εγώ αν μετακινηθώ εδώ πέρα στατικά και έπεσα κάτω, πάει. Αφήστε, ναι, μην ταλαιπωρήσουμε τόσο πολύ. Ωραία, πάμε σε κάτι άλλο λοιπόν. Να φύγουμε από τον πίθηκο. Δύσκολο ο πίθηκος. Α, πάμε σε ακόμα πιο δύσκολο. Το θέμα είναι ότι με αυτό που κάναμε, καταλαβαίνεις λίγο το σώμα σου ότι ναι. Η ισορροπία σου, οι αρθρώσεις σου αρχίζουν χωρίς να σε δυσκολεύει τόσο πολύ, ας πούμε. Και θα, να το πω, και θα το πω και πιο έτσι λαϊκά εγώ, ότι παιδιά, αισθάνεσαι το σώμα σου να ανοίγει. Mm-hmm. Πραγματικά να ανοίγουν οι αρθρώσεις. Πολύ σημαντικό. Θα μας δείξεις τώρα το βάτραχο. Ωραία. Σε εμάς ουσιαστικά, για να το πω έτσι. Ο πίθηκος όταν μετακινείται, να το πω έτσι, έχει τα πόδια του κλειστά. Ναι. Εντάξει. Όταν κάνω μια μπροστινή μετακίνηση, δηλαδή να το κάνω λίγο, να το δείξω πώς μετακινείται ένας πίθηκος. Θες να μετακινηθείς σαν πίθηκος, ας πούμε. Όχι, όχι, δεν θα μετακινηθώ, θα σε κοιτάζω που έρχει. Ο βάτραχος ουσιαστικά είναι αυτή η κίνηση. Δηλαδή, όταν μετακινείται, έχει τα πόδια μας ανοιχτά και τα χέρια μας μπροστά. Τι κάνουμε, έχουμε παρατηρήσει ένα βάτραχο πώς κάνει. Ναι. Φεύγει πρώτα με τα χέρια και μετά με τα πόδια. Και ακολουθούν τα πόδια. Δηλαδή από εδώ θα πρέπει να πέσω και να κάνω. Hop! Να έρθω. Καταλαβες. Τώρα εξηγείτε πώς τα παίρναγε τα εμπόδια στο survivor. Γιατί ήμασταν και μαζί στο survivor. Τα παίρναγε σαν λουλουδιές. Εσύ θα μου δείξεις πώς κάνει ο βάτραχος. Ναι, θα δοκιμάσω. Λοιπόν, θα αν κάνω μου κάνεις αυτό που και αυτό το challenge. Λοιπόν, τελειώσα. Πρώτα χέρια. Λοιπόν, σκέψω θα ότι βγάλω το παπούτσι μου γιατί μου φεύγει. Για να το κάνω καλά. Συνήθως εμείς το πρόγραμμα, επειδή είμαστε back to root, ας πούμε, δεν φοράμε και παπούτσια. Α, έτσι, ωραία, αλλά δεν μας απασχολεί αυτό. Είμαι τέτοιο. Άρα ουσιαστικά σκέψω ότι κάνεις μια άσκηση parkour, να στο πω. Δηλαδή τα χέρια σου θα μεταφέρουν το βάρος σου ναι. Για να έρθουν τα πόδια σου δίπλα. Ωραία. Άρα πες ότι θα βάλω τα χέρια. Ναι, θα τα βάλω. Πάμε και θα φέρουμε τα πόδια μας μπροστά. Παπ. Αυτό και μένεις χαμηλά. Πω, παιδιά. Αυτό ήταν. Να σου πω και προσαγωγή άνοιξαν. Μετράω τώρα τους μυς και τις αρθρώσεις που έχουν ανοίξει. Και σε πιο πολλά challenge όταν προχωράμε, εμείς μπορούμε να μείνουμε και λίγο στα χέρια μας. Α. Τα λάβες, δηλαδή. Άντε να σας το δείξω, επειδή. Δείξτε μου, δεν θα το κάνω. Όχι, θέλεις και λίγο το show. Δηλαδή, σκέψου ότι είσαι εδώ, ας πούμε. Ένας που έχει τον έλεγχο πολύ και είναι εκπαιδευμένος μπορεί να κάνει αυτό. Και να μείνει και να προχωρήσει. Δηλαδή να έχει τον έλεγχο στα χέρια του. Έλουρος ο φίλος μου, παιδιά. Έλουρος. Ότι δεν το ήξερα, το ήξερα. Αλλά τώρα το μαθαίνετε κι εσείς. Ναι, ανάσα. Ωραία, πάμε για ένα τελευταίο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσω, βέβαια. Τα έχω φτύσει. Όχι, πανεύκολο. Σκορπιός. 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 Ωραία. Σκορπιός. Σκορπιό να πούμε τώρα.
Παίρνουμε μία πολύ βασική θέση της γιόγκα, το κάτω σκύλο. Ποιος είναι ο κάτω σκύλος? Να βάλουμε εδώ τα χέρια μας, έτσι, και να τραβήξουμε το σώμα μας πίσω. Οκ. Okay. Κάνε να σε καθοδηγήσω. Εδώ. Ναι, down dog που λέμε. Ωραία. Φέρε το σώμα σου μέσα. Ωραία. Κοίτα, πίσω, πίσω, πίσω. Ωραία, πίσω. Ωραία. Εκεί. Τώρα θέλω να σηκώσεις το πόδι σου αυτό ψηλά. Ευθεία, ευθεία, ευθεία. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Τώρα θα αφήσεις το πόδι σου να λυγίσει. Εντάξει. Και να μου σηκώσεις αυτή τη φτέρνα εδώ. Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Και να αφήσεις σιγά σιγά λίγο το ισχύο σου να ανοίξει εκεί. Άστο ελεύθερο. Και φέρ την πλάτη σου μέσα. Πω. Βλέπουμε ότι ανοίγει η πλάτη σου, ανοίγουν τα ισχύα σου πάρα πολύ καλά εδώ πέρα, εντάξει. Και αν κάνεις και λίγο στροφή πίσω το πόδι σου λίγο, θα ανοίξεις ακόμα περισσότερο. Απίστευτο. Μπορείς να μείνεις 2-3 δευτερόλεπτα. Συγκρατώ είμαι τώρα. Και μετά να φέρεις το πόδι σου αρχική θέση. Ωραία. Μπράβο. Και να επαναλάβεις άμα θέλεις και το άλλο. Στατική. Κοκκίνησα. Για να μάθουμε να κάνουμε μία κίνηση πρώτα. Ναι, σου πω, παίρνω από σκορπιό, υπάρχουν και άλλα ζώδια. Όχι. Έχουμε κάτι σαύρες που κυκλοφορούν έξω, αλλά αποφεύγουμε. Για απίστευτο. Αλήθεια νιώθω, λες, και τώρα άνοιξε το πόδι μου. Εν τω μεταξύ, έχω ανοίξει από εδώ, έχω ανοίξει από εδώ, έχω ανοίξει σε συγκεκριμένα σημεία και νιώθω πιο καλά τα άλλα. Η άλλη πλευρά πρέπει να τα κάνουμε μετά στο break. Καταλαβαίνουμε ότι πάμε πολύ σταδιακά να μάθουμε από στατική θέση κάποιες κινήσεις μέχρι να προχωρήσουμε να βλέπουμε αυτό το animal movement που κινούμαστε σε οποιοδήποτε χώρο και αυτή την ελευθερία της κίνησης, τον έλεγχο. Αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να δώσουμε τα ωφέλη στο σώμα μας. Έτσι πρέπει να είναι οποιαδήποτε μορφή άσκηση. Δεν πάμε κάποιον να κάνουμε challenge, να τον κάνουμε πρωταθλητή. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία. Πριν πάμε σε break, γιατί στο break θα κάνουμε και την άλλη πλευρά, να ξέρεις, να ανοίξω και την άλλη πλευρά. Θέλω να μου πεις πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτή η γυμναστική με διατροφή. Δηλαδή, εσύ συγκεκριμένα, ως ειδικός, τι επιλέγεις στη διατροφή σου? Έχεις κάποια συγκεκριμένα? Όχι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Εγώ τρώω όπως έτρωγα πάντα, σαν ζώο δηλαδή. Ξένα τα λέει. Ξένα τα λέει, ήταν από τους πολύ εγκρατείς. Εγώ θα το πω. Δεν νομίζω. Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη διατροφή. Ο καθένας άνθρωπος μπορεί να κάνει μια ισορροπημένη διατροφή όπως τον ενδιαφέρει, όπως νιώθει. Δεν μας περιορίζει εμάς αυτό το πράγμα. Να κάνουμε κάτι. Άλλος μπορεί να θέλει να είναι τελείως νάτουρα για να λέει: θέλω να κάνω μια πιο μεσογειακή διατροφή, γιατί θέλω να. Ναι, αλλά μιμούμε. Πριν την προπόνηση, επειδή είναι δύσκολη η προπόνηση, είναι ελαφριά. Δυόμιση ώρες τώρα πριν την προπόνηση, τρεις, δεν θα πάμε να φάμε, ας πούμε, κάτι βαρύ οτιδήποτε για να κάνουμε θέσεις και να κινούμαστε. Πολύ αυτό σημαίνει, συμβαίνει σε οποιοδήποτε μορφή άσκησης κάνουμε. Σωστό. Σωστό και εντάξει, και πόσο μάλλον σε μια τόσο δύσκολη μορφή. Και... εντάξει, μία μορφή που πραγματικά γυμνάζεσαι και φέρνει και τα αποτελέσματα τα οποία είπαμε προηγουμένως. Τώρα θα πάμε σε ένα πολύ 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 γρήγορο break και θα επιστρέψουμε για να εμβαθύνουμε στην προσωπικότητα του Πάνου και στις ικανότητες σου, γιατί έχεις και πάρα πολλές ικανότητες. Πάμε λίγο σε ένα break και ερχόμαστε. Γεια σας, γεια σας και πάλι. Είμαστε εδώ ξανά με τον Πάνο τον Θοδόρου, τον ειδικό στο Animal Movement, τον έναν και μοναδικό. Είμαστε και μαζί στο Survivor του 2018, για όσους δεν γνωρίζουν. Ο Πάνος ίσως ήταν ο πιο δυνατός άντρας που μπήκε μετέπειτα στο παιχνίδι και ήταν και καθ' όλη τη διάρκεια όσο έμεινε, ίσως αν όχι ο πιο δυνατός από τους πιο δυνατούς. Και ας πούμε λίγο και γι' αυτό, πώς αποφάσισες να πας στο Survivor? Είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Και απορώ πώς, γιατί ήμασταν και στην ίδια ομάδα. Επιτέλους έφεραν έναν άνθρωπο που ήμασταν στην ίδια ομάδα, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι εκείνη την εποχή έχουν περάσει και 5 χρόνια. Ήμουν, νομίζω, ο πιο προσγειωμένος. Λέω, τι κάνεις, έχεις ιδρύσει ένα πρόγραμμα, το Animal Movement. Το Animal Movement τι σχέση έχει? Έχει φυσικές ικανότητες, έχει ζούγκλα, έχει φύση. Τι πιο ωραίος τρόπος να δεις ότι αυτά που βγάζεις. Μπορείς να τα δείξεις, τα πρεσβεύεις. Βλέπουμε και πλάνο σου εντωμεταξύ, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Εκεί πέρα για το πώς κέρδιζες, γιατί μόνο κέρδιζε. Συγγνώμη που σε διέκοψα, συνέχισε κιόλας. Ήμουν και πριν τα 40 εκεί. Παιδιά,
Εντάξει, αφήστε το. Ναι, οπότε πραγματικά δεν ήξερα πώς θα μου βγει όλο αυτό. Μου αρέσει το, να επικοινωνηθεί όλο αυτό που κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να επικοινωνήσεις, να ξέρει ο κόσμος με τι ασχολείσαι, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν κάνεις κάτι απλά για κάτι συγκεκριμένο. Κάνεις κάτι για όλους, να μπορέσουν τα παιδάκια να ξεκινήσουν. Κάπως έτσι ήταν η φιλοσοφία μου. Δεν είχα ιδιαίτερους στόχους να πω ότι θα μπω τώρα στο Survivor γιατί θέλω να πάρω το έπαθλο. Αυτό θα γινόταν, αν γινόταν και δεν με ενδιέφερε κιόλας τόσο πολύ. Νομίζω ότι και εσύ όπως και η Εύη, επειδή μπήκατε μετά και την Εύη την είχαμε πριν λίγο καιρό στην εκπομπή μας, ήσασταν από τα άτομα τα οποία μπήκατε μετέπειτα, που όμως αν είχατε μπει από την αρχή, η εξέλιξη του παιχνιδιού θα ήταν τελείως διαφορετική. Η δική μου άποψη καθαρά. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι, το οποίο δεν θα το πάω όμως στο All Star, γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις και δεν... Δεν χρειάζεται, ναι. Αλλά γενικά θα σε ρωτήσω αν θα ξαναπήγαινες να ξαναζήσεις αυτή την εμπειρία. Γιατί ξέρω ότι σου άρεσε και ξέρω ότι σου τέριαζε όμως κιόλας. Εντάξει, είναι μια... η αλήθεια είναι ότι είναι μια εμπειρία αξέχαστη. Όσο είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάς, λες Παναγία μου, πότε να σηκωθώ να φύγω. Και με το που φεύγεις από το παιχνίδι, λες. Δεν καθόμουν λίγο ακόμα, να μου πεις πώς να κάτσεις, τελείωσε το παιχνίδι μετά από λίγο. Είναι κάτι που το σκέφτομαι γενικά. Μου αρέσει ρε παιδί μου, μου αρέσει όλη η φάση. Ποτέ δεν σκέφτηκα, ας πούμε, εγώ να πω θέλω αυτά για να είμαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και νομίζω ότι η δικιά μας η χρονιά το αγάπησε το παιχνίδι. Ναι. Γιατί είναι αυτό που λέω ότι εμείς το είδαμε, το βλέπαμε σαν τηλεθεατής, το είδαμε σαν παίχτες και συνεχίζαμε να το βλέπουμε και σαν τηλεθεατές. Σε διαφορετικό βέβαια επίπεδο. Γιατί σε διαφορετικό κάποιο... επίπεδο. Νομίζω εγώ από όσο είδα, επειδή δεν είδα πάρα πολύ από τα επόμενα, νομίζω από το τρίτο και μετά που ήταν το Ελλάδα-Τουρκία, το αγωνιστικό κομμάτι, που ήταν εντάξει και η ειδικότητα των περισσότερων από εσάς, μετά κάπως μειώθηκε. Ναι. Είχε λίγο περισσότερο reality ναι. που. Τέλος πάντων, στα δικά μου γούστα, ίσως να μην ταιριάζει τόσο, καθένας έχει τα γούστα. Εντάξει, με τις άποψεις ότι όλα χρειάζονται μέσα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Πρέπει να μιλάς, πρέπει να εξελίσσεις την προσωπικότητά σου, γιατί έχουμε δει, ας πούμε, από όλα τα παιχνίδια ότι και βγαίνοντας από ένα παιχνίδι τέτοιο, η προσωπικότητά σου είναι αυτή που σε εξελίσσει. Γιατί πρέπει λίγο, όταν λέμε εμείς είμαστε αθλητές, γιατί όταν είμαστε αθλητές δίνουμε αυτό και τελικά σκοτωνόμαστε εκεί μέσα. Δεν είσαι στους Ολυμπιακούς αγώνες να πεις ότι είσαι μια ομάδα που δεν θα κάνεις μεταγραφή του χρόνου. Το μήνυμα που θες να περνάς προς τα έξω εμένα είναι το σημαντικό. Δηλαδή να πούνε ότι δεν φοβάσαι, παλεύεις, ό,τι ηλικία και να έχεις και περνάς και ένα μήνυμα στο μεγαλύτερο κόσμο ή στο μικρότερο κόσμο να ακολουθήσει αυτή τη φιλοσοφία, να μάθει, να διεκδικεί και να παλεύει ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Και να μην τα παρατάει, να πω εγώ, γιατί εγώ βρέθηκα σε πάρα πολλές φορές στο σημείο να πω ότι τέλος και δεν το έκανα, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι με κράτησε τελικά. Έτσι είναι γλυκό. Αλλά ναι, φτάνεις πολλές φορές στο σημείο να πεις ότι τα παρατάω. Ναι. Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με το τηλεοπτικό κομμάτι, παλαιότερα είχες δηλώσει κάποια στιγμή ότι θα έκανες τηλεόραση. Mm-hmm. Ισχύει αυτό και αν έκανες, τι θα σ' άρεσε να κάνεις? Εντάξει, μου αρέσει, δεν θα κρύψω ότι δεν μου αρέσει η τηλεόραση. Μου αρέσει η τηλεόραση, αλλά σε κάποιο κόνσεπτ που μου ταιριάζει. Δηλαδή, αν έχει κάποια ενότητα που μπορούμε να μιλάμε για θέματα υγείας, για θέματα άσκησης, για θέματα ψυχολογίας πάνω στην καθημερινότητα, με όλα αυτά που έχουμε περάσει, που η άσκηση είναι ένα φάρμακο σε όλο αυτό το πράγμα και να μπορούμε να έχουμε μια τέτοια ενότητα, νομίζω θα το έκανα ευχαρίστως. Δεν ξέρω αν θα έκανα ενότητα σχολιαστή, ποτέ μιλες ποτέ, θα δείξει. Αλλά νομίζω αυτό είναι περισσότερο που μου ταιριάζει. Κάπως έτσι είναι δική μας εκπομπή. Πάνω μου, αν θες μπορείς να μείνεις, να παρουσιάζουμε μαζί. Εγώ πολύ ευχαριστώ, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να ξέρεις. Ωραία, λοιπόν, τώρα θα ξαναπάμε σε ένα γρήγορο break και θα επιστρέψουμε με κάποιες ακόμα ερωτήσεις και ένα παιχνιδάκι. Okay. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Είστε μαζί μας. Γεια σας, είμαστε και πάλι κοντά σας, εδώ πέρα με τον Πάνο του Θεοδόρου, το αγόρι μου το καλό. Πάνο μου, ασχολείσαι με social media. Αρκετά. Ασχολείσαι αρκετά. Ποιο είναι το χειρότερο και ποιο είναι το καλύτερο σχόλιο που σου έχουν κάνει ποτέ, αν θυμάσαι? Γενικά τώρα ή παλιά? Γενικά. Μπορώ να σου πω ότι δεν έχω αρνητικά σχόλια.
Πολλοί νομίζουν ότι όταν έχεις ένα ανεπτυγμένο account, έχεις μέσα μηνύματα, σου στέλνουν γυναίκες από εδώ και από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι επειδή εμένα γενικά το δικό μου το προφίλ είναι πιο επαγγελματικό, να το πω έτσι, δείχνεις και λίγο. Είναι σαν να μην περνάει λίγο ψώνιο. Κάτσε. Γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ότι δεν έχεις μηνύματα από γυναίκες ή ότι δεν έρχονται γυναίκες για να σε γνωρίσουν. Ναι, αλλά όχι στο βαθμό που πιστεύει κάποιος. Εμένα ο βαθμός μου είναι αυτός ο βαθμός που πιστεύει κάποιος, να ξέρεις. Όχι, αλήθεια λέω, δεν είναι. Γνωρίζοντάς σε. Δεν γίνεται, έχεις απήχηση, το ξέρω κιόλας. Εντάξει, okay, ναι, αλλά είναι πολύ φυσιολογικό για το δικό μου το account. Δηλαδή δεν θα έχω αυτό το πράγμα. Δεν έχει δημιουργηθεί το δικό μου το account για να κάνει αυτό το πράγμα, ίσως. Ναι. Ίσως. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω αρνητικά σχόλια. Δεν θυμάμαι κάτι να έχω αρνητικά σχόλια. Εγώ πιστεύω ότι ο Πάνος είναι από τα άτομα που μπορεί να μην έχει αυτά τα θετικά σχόλια που λέει ότι μπορεί να νομίζει κάποιος, αλλά μπορεί να πηγαίνουν όλες οι γυναίκες για να κάνουν τη γυμναστική, για να βλέπουν τον Πάνο και τους κυλικούς του Πάνου. Γιατί ο Πάνος, αν σηκώσει την πλούζα του, μαζί ήμασταν στο Survivor. Παιδιά, η κοιλιά του είναι σαν πληκτρολόγιο κινητού. Λοιπόν. Αυτό είναι μυστικό. Ξέρει. Χειρότερο σχόλιο. Α, όχι, μου είπες ότι δεν έχεις. Δεν έχω, δεν μπορώ να... Καλύτερο σχόλιο. Το καλύτερο σχόλιο. Το καλύτερο σχόλιο είναι όταν σε θαυμάζουν για αυτά που κάνεις, ότι σε παρακολουθούν, ότι προσπαθούν να κάνουν και κάποια στιγμή θέλουν να έρθουν από κοντά να δοκιμάσουν και εκτός Αθηνών και από το εξωτερικό, ότι θέλουν να εκπαιδευτούν. Αυτό είναι, νομίζω, το καλύτερο. Δηλαδή να σε αναγνωρίζουν για αυτό που κάνεις είναι το πιο σημαντικό πράγμα και να θέλουν να μάθουν από σένα. Γιατί να σημειώσουμε ότι μπορεί κάποιος να μην έρθει σε ένα σεμινάριο επειδή θέλει να γίνει δάσκαλος. Ναι. Είναι ότι του αρέσει αυτό, θαυμάζει αυτό που κάνεις και θέλει να έρθει να το ζήσει. Και εκτός από αυτό, σε εμπιστεύεται κιόλας. Από αυτό, παιδιά, η εμπιστοσύνη, σε ποιον δίνεις εμπιστοσύνη έτσι εύκολα στις μέρες μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δικιά σου δουλειά. Και χαίρομαι που το βρίσκεις, αλήθεια. Αν δεν ήσουν γυμναστής, τι θα μπορούσες να είσαι? Τι θα μπορούσα να είμαι? Survivor. Σίγουρα. Παίχτης reality. Παίχτης reality. Survivor, αθλητικό, πάλι σε αθλητικό. Δεν θα σε έβλεπα ποτέ κάπου να σε έχουν κλείσει, π.χ. σε γραφείο, γνωρίζοντάς. Ναι, με τίποτα. Με τίποτα. Λοιπόν, πριν εγώ εξελιχθώ στον τομέα της άσκησης, να το πω έτσι, γιατί πιο πριν ήμουν επαγγελματίας αθλητής, έχω παίξει και ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Κάτι που δεν το ξέρει κανένας είναι όταν εγώ ήμουν στην Αθήνα και έπαιζα ποδόσφαιρο και είχαμε και καλά ελεύθερο χρόνο, επαγγελματικά ακόμα δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, θα ακολουθήσουμε τη γυμναστική, θα κάνουμε κάτι. Σου λέω τώρα το 2002. Η ηλικία μου δεν την αποκαλύπτω, ότι φαντάζεστε. Πήγαινα σε σχολή μαγειρικής. Μαγείρευα. Αλήθεια. Σοβαρά. Με έχεις δεμένα με ποδιά να φτιάχνω γλυκά? Όχι. Έχεις χάσει. Ναι, αλλά τώρα μου βάλεις την ιδέα και τώρα εγώ θέλω να φάω γλυκό από τα χεράκια σου. Ναι. Τι να κάνουμε. Την επόμενη φορά που θα σε δω θα περιμένω ένα γλυκό. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν τα social media να έχω ανεβάσει. Και τα παιδιά θέλουν από πάνω, να ξέρεις. Ναι. Ετοιμαστείτε, δηλητηρίαση. να με δείτε με την ποδιά, με το καπέλο και με τα σαμπό από κάτω. Παιδιά, ψεφά. Γιατί εγώ δεν τα έχω ζήσει αυτά? Δηλαδή, εντάξει, τόσα χρόνια σε ξέρω και δεν το ξέρω αυτό. Και το θυμάμαι. Και θυμάμαι τότε κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Μπαίναμε στο μετρό σε εξεταστική. Γιατί και στη μαγειρική εξεταστική γράφει όπω γράφει τα άλλα. Ναι, και θυμάμαι τότε πιτσιρικάδες μπαίναμε στο μετρό και όλοι είχαν σκονάκια και διαβάζανε αρχαία μαθηματικά από εδώ και εγώ είχα πώς το λένε, έλεγα στελιές. Γάλα, αυγά, κρέμ πατισερί, ξέρω εγώ, δύο δόσεις βανίλια και με κοροϊδέω. Απορώ πάντως και γι' αυτό σε θαυμάζω που καθώς είναι και τα μάθαινες εμένα εδώ πέρα προσπαθούν να μου μάθουν μια συνταγή να παρουσιάσω στον κόσμο και... Τελείως, να κοπείς την ίδια τάξη επειδή σου έκοψε το γάλα. Εγώ είμαι αυτή. Εδώ. Δεν γίνεται. Ο άνθρωπός σου. ωραία, και τελευταία ερώτηση σε σχέση με σένα. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα, ιδανικά? Μεγαλώνοντας μπορώ να πω ότι αρχίζω και γίνομαι λίγο πιο σταθερός σαν χαρακτήρας. Δηλαδή, πιο μικρός έχεις να είναι μελιά με τις δουλειές σου, δεν ξέρεις σου τύχει από εδώ και από εκεί. Ή όσο επενδύεις στη δουλειά σου και αφήνεις τον εαυτό σου πίσω, γιατί κατά ψέματα, όταν δημιουργείς και γενικά προϊόντα και είσαι πολύ δραστήριος, τον εαυτό σου τον παραμελείς. Οπότε είμαι σε μια φάση που σιγά σιγά σκέφτομαι ότι πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στον εαυτό μου. Δηλαδή, τις προσωπικές μου στιγμές, τις προσωπικές μου στιγμές με φίλους, την προσωπική μου ζωή και σιγά σιγά πρέπει να ρίχνεις ρυθμό στο τόσο πολύ δραστηριότητα, στο τόσο πολύ άσκηση, να το πω έτσι, γιατί αυτομάτως μένεις πίσω. Οπότε είμαι στη φάση που επιλέγω σιγά σιγά να κάνω πιο σταθερά πράγματα και πιο ποιοτικά πράγματα για μένα. Ωραία.
Ωραία. Σωστό αυτό και πολύ καλά κάνεις. Είμαι ελεύθερος, ακούστε. Τι είσαι? Είμαι ελεύθερος, ακούστε. Είναι ελεύθερος. Όποια είναι σταθερή τύπος, είμαι εδώ. Το ακούσατε, παιδιά. Παρακαλώ να παίζεις λεζάντα. Είναι ελεύθερος. Off you go, όλες μαζί, γυμναστική και animal movement. 2-1, κάνεις και γυμναστική, τέλεια γυμναστική. Γνώρισες και τον Πάνο Θεοδόρο που είπαμε, έχει κλιακούς πληκτρολόγιο. Εδώ. Είπαμε σταθερός. Σταθερές μόνο θέλουμε, δεν θέλουμε σουλουλούδες. Έτσι. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Τι να παίξουμε, βολέι, τι. Θες. Τι. Θα παίξουμε, θα σου λέω δύο πράγματα, this or that, και θα επιλέγεις το ένα. Οκ. Εντάξει. Λοιπόν, να γυμνάζεις κάποιον που γκρινιάζει όλη την ώρα, αλλά κάνει σωστά τις ασκήσεις, ή κάποιον που δεν μιλάει καθόλου, αλλά δεν μπορεί να κάνει καμία άσκηση σωστά. Να γκρινιάζει. Ωραία! Μπορεί να με γυμνάσει! Πέρασα το τεστ. Ο γκρινιάρης το θέλει, αλλά απλά γκρινιάζει. Ο άλλος που σιωπά, συνήθως δεν το πολύ θέλει, το αφήνει να περνάει, δεν έχει λόγο. Ωραία. Και η δεύτερη ερώτηση έρχεται να κουμπώσει με αυτό που λέγαμε πριν. Μόνος ή σε σχέση? Είναι ντούμπλε φάς ερώτηση αυτή και μπορώ να πω ότι... Δίκοπο μαχαίρι. Καλύτερα μόνος, αν είσαι σε σχέση και αισθάνεσαι μόνος. Σωστό. Αυτό ήταν το πιο σωστό, η πιο σωστή απάντηση που έχει δώσει μέχρι τώρα καλεσμένος. Να το πούμε αυτό. Βέβαια, για τη σταθερή που θέλει και να τον κάνει ευτυχισμένο, είπαμε. Εδώ πέρα είμαστε. Κουμπώνει και στα δύο όλα αυτά. Να σε απατήσουν και να σου το πούν ή να μην το μάθεις ποτέ. Ας μην το μάθεις ποτέ. Ρε παιδιά, γιατί. Μόνο εγώ είμαι η ψυχαναγκαστική. Άμα με απατήσουν και μου το πούν, δεν θα είμαι μαζί με τον άλλον. Ναι, αλλά δεν αξίζει να είσαι με έναν άνθρωπο που θα σε απατήσει. Όχι, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι όταν είσαι με έναν άνθρωπο, ο καθένας πρέπει να έχει τη ζωή του. Πρέπει να αισθάνεται ελεύθερος. Σωστό αυτό. Την προσωπική του ζωή, τις παρέες του, κάτι που δεν υπάρχει στην κοινωνία μας. Όλα είναι. Ναι, αλλά έλεγχος. Η ελευθερία του τελειώνει εκεί που ξεκινάει, ρε παιδί μου, να επηρεάζει και να πληγώνει τα συναισθήματα του άλλου. Από την άποψη, όχι να μην βγαίνει από το σπίτι του προς Θεού, από την άποψη ότι σε θέμα πάτης. Σε θέματα δηλαδή που λέμε ότι ξεπερνάνε το όριο. Όχι, πιστεύω ότι από τη στιγμή που αποφασίζεις να είσαι με κάποιον, τα άλλα όλα τα εμπιστεύεσαι. Αν εξαγοράσεις ή εξαναγκάσεις την εμπιστοσύνη του άλλον, είναι σαν να μην είσαι μαζί του 100%. Ωραία. Ο άλλος πρέπει να αναγνωρίσει την αξία σου. Μικρή παρένθεση πριν συνεχίσω με την επόμενη ερώτηση. Είσαι πιστός στη σχέση σου? Ναι. Μπράβο. Ωραία. Πολύ σωστό. Το ακούσατε και αυτό, κορίτσια. Παιδιά, εδώ πέρα μαζεύουμε, έχουμε και λεπούρι. Όταν κάνω σχέση. Ωραία. Το χαρτί τουαλέτας. Ναι. Μπαίνει από την πάνω μεριά ή το τραβάς από την κάτω? Από την κάτω. Άντε, βρε, παιδί μου, επιτέλους ένας φυσιολογικός άνθρωπος εδώ πέρα. Ωραία. Να μην ξανακάνεις γυμναστική ή να μην ξαναφάς το αγαπημένο σου φαγητό? Να μην ξαναφάω το αγαπημένο μου φαγητό. Όταν ο άνθρωπος είναι της υγιεινής ζωής και της γυμναστικής, φαίνεται. Εγώ πάλι θα ήμουν τελείως στο φαγητό. Θα βρω κάτι παραπλήσω να φάω. Να τρέχεις χωρίς αθλητικά παπούτσια ή να κολυμπάς χωρίς μαγιό? Ξέρω την απάντηση, νομίζω. Να κολυμπάω χωρίς μαγιό. Αλήθεια! Βέβαια. Το να κολυμπάω χωρίς μαγιό δεν έχω κάποια φθορά στο σώμα μου. Άμα τρέχεις με ξυπόλυτος μέσα στα γκάθια, άστο. Πού πας που λέμε. Ναι, αλλά είσαι. Δηλαδή μπορείς πολύ. Για 5 μέτρα. Ναι. Παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, να έχεις αιώνια φαγούρα ή αιώνιο πόνο? Από όπου για να το πιάσεις, μία από τα... πιο δύσκολη ερώτηση. Μία από τα ίδια είναι. Ναι. Επειδή είχα και τη μέση μου είναι πόνος. Νομίζω, τι να πω, ας πω φαγούρα. Καλύτερα φαγούρα, να έχω φαγούρα. Πω, εγώ πόνος, δεν μπορώ καθόλου να ξύνομαι. Καλύτερα να ξύνω παρά να πονά. Ξυνόμαστε και οι δύο. Σε αυτήν την ερώτηση, όταν κάνω αυτή την ερώτηση, όλοι ξύνονται, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, ποδόσφαιρο με μπαλάκι του τένις ή τένις με μπάλα ποδοσφαίρου? Θα σου δώσω τη ρακέτα και την μπάλα του βόλεϊ να δοκιμάσουμε. Τένις με μπάλα ποδοσφαίρου, θα το πετύχεις, δεν ξέρεις πού θα πάει. Ποδόσφαιρο με μπάλα του τένις. Δεν το πετυχαίνεις. Δεν το πετυχαίνεις. Εγώ εδώ πέρα δεν πετυχαίνω την μπάλα του ποδοσφαίρου, θα πετύχω του τένις. Τρελή. Και τελευταίο, να βρεθείς σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο που τσακώνεται. Το έχεις ζήσει. Ή σε ένα δωμάτιο χωρίς φως, με μαύρο πίσω σκοτάδι. Μαύρο πίσω σκοτάδι και ησυχία. Κι εγώ. Παρότι δεν μου αρέσει καθόλου το σκοτάδι. Και εγώ νομίζω ότι αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, σηκωνόμαστε.
Γιατί, παιδιά μου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Τόσο γρήγορα. Φτάσαμε, ναι, τόσο γρήγορα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είχαμε εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω που εξελίσσεσαι. Γιατί, παιδιά, ο Πάνος εξελίσσεται σε αυτά που κάνει και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτόν. Και σου εύχομαι να συνεχίσει να εξελίσσεσαι και τα καλύτερα. Και θα τα ξαναπούμε αύριο 1-2 εδώ πέρα στο Fit Me Up. Είμαι η Βιργινία Δικαιούλια. Ήταν μαζί μας ο Πάνος Θεοδόρου και τον ευχαριστούμε. Και σας στέλνουμε πολλά φιλιά.